Αυτό γιατί με το τέλος της σχολικής χρονιάς αντιλαμβάνεστε ότι σιγά σιγά θα αρχίζουν να γύρονται και ερωτήματα από τους κόλπους της μαθητικής και κοινοτικής κοινότητας. Δεν ξέρω, ηρωνικά το λέτε, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Και γιατί τα παιδιά των φρονίμων πριν βινάσουν μαγειρεύουν, σε 2-3 μήνες θα έχουμε και πρέπει να προνοήσουμε από κοινού όλοι μαζί. Δεν έχω αντιπολιτευτική διάθεση. Να δούμε τι θα συμβεί στο δεδομένο, στο τετελεσμένο γεγονός ότι το ένα λύκειο θα ξεκινήσει τις εργασίες του, ενώ το άλλο δεν ξέρουμε πότε θα τις ξεκινήσει. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τίθενται ζητήματα εντός της εκπαιδευτικής κοινότητας, τα οποία πρέπει να διευθετηθούν εν καιρός, για να μην έρθει πάλι ο Σεπτέμβρης και να ανταλλάσσουμε κατά την κρίση μου εκπρόθεσμα δελτία τύπου στο ίδιο μήκος κύματος με τα παλιά, επιρρύπτοντας ο ένας τις ευθύνες του άλλου. Έχει να κάνει, κύριε Πρόεδρε, με τους δρόμους. Υπάρχουν δύο δρόμοι, πολύ χάλια. Του Μαρμαρίου την Κάκη, ενδιάμεσος. Πολλά παράπονα από τους οδηγούς, ιδίως των λεωφορείων, και από Πόρτο Μπέλο προς Λακητήρα, προς Χελώνα και τέτοια. Οι δρόμοι γίνονται τρομερά χάλια. Και ρωτάνε οι άνθρωποι, υπάρχει πρόβλεψη να φτιαχτεί, για να τι θα κάνουμε. Κάθε μέρα έχουν ζημιές, ιδίως στα λεωφορεία. Αυτό έχω να μεταφέρω, αλλά εντάξει. Κύριε Δήμαρχε, πιθανώς να σας έχουν ενημερώσει, αν όχι, ότι η προσπάθεια που ξεκινήσαμε, έστω δειλά-δειλά να οργανωθεί ο ΜΑΣ για τη σύνταξη του φακέλου, δεν έχει κείμενο, αλλά θα αποκτήσει, εφόσον πραγματοποιηθεί η επίσκεψη εδώ 5 με 6 Ιουλίου, εάν και η δική μας πλευρά συμφωνήσει, της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Πολιτισμού, της κυρίας Ελένης Κόρκα, η οποία και υπηρέτησε στη UNESCO και χρήζει τα θέματα της UNESCO, ώστε εν πλήρη συνεννοήσει με την δημοτική πλευρά να αρχίσει η παρουσίαση των στοιχείων που θα παρουσιαστούν όποτε έρθει η ώρα για τη συζήτηση στην UNESCO. Ευχαριστώ, κύριε Συνάλφε. Κύριε Πρόεδρε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχα κάνει μια αναφορά σε κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζει η συμπατριώτησά μας, η Άννα η Καραμπεσίνη. Σας έστειλα μια επιστολή, πρόταση, και δυστυχώς, βέβαια λόγω της λεπτότητας του θέματος, δεν την έχω δημοσιοποιήσει, αλλά δεν έχω πάρει καμία απάντηση από εσάς, ενώ σας γράφω μέσα στην πρόταση ότι θα πρέπει άμεσα να γίνουν κάποιες κινήσεις και να έχουμε κάποια απάντηση. Να πω ότι είναι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί στο σημείο του δρόμου, του παράλληλου, του επαρχιακού μεταξύ την Κακίου και Μαρμαρίου. Όμως την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσουν παρεμβάσεις και θέλω να ξέρετε ότι, μάλλον το ξέρετε, ότι εκεί οι παρεμβάσεις θα είναι εκτεταμένες, διότι το πρόβλημα δεν μπορεί να αποκατασταθεί πρόχειρα. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι την υπόβαση του δρόμου, να εξυγειάνουμε και μετά στη συνέχεια να αποκαταστήσουμε. Όσον αφορά δε την παρατήρηση του συναδέλφου του κυρίου Καλούδη, που ξέρω ότι είναι καλό προαίρετη πάντα κτλ., όντως υπάρχει ένα θέμα, αλλά νομίζω ότι μπορεί όλοι να καταλάβουν ότι είναι μια εργολαβή αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, που προβλέπει και τις διαγραμμίσεις. Η υπηρεσία κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να γίνουν άμεσα. Αγαπητέ Γιάννη, η απόφαση της Δημοτικής Αρχής για την αλλαγή του συνόλου της κίνησης στο κέντρο της πόλης είναι δεδομένη. Είναι δεδομένη. Ήταν μία πρόκληση, όπως επανασχεδίασαν οι Ιταλοί την πόλη το 1933 μετά το σεισμό, να επανασχεδιάσουμε τις δράσεις στην πόλη, στο κέντρο και γενικώς σε όλη την έκταση της πόλης, ειδικά στο κέντρο, το οποίο είναι βεβαρημένο είτε από κυκλοφοριακή φόρτιση, είτε από υπερεπαγγελματική ανάπτυξη καταστημάτων, ομοειδών κλπ. Και είναι μια συναπόφαση που πρέπει να πάρει όλη η κοινωνία και να δούμε πού πάμε. Διαφορετικά θα έχουμε αυτό το οποίο ακούμε κάθε μέρα, δεκάδες κόσμος περπατά στην παλιά πόλη, αλλά δεν ψωνίζουν από όλα τα μαγαζιά, διότι υπάρχουν 32 μαγαζιά με τουριστικά είδη, δεν υπάρχει μια ποικιλομορφία κλπ. Η Αχτή Κουντουριώτου είναι δεδομένη η θέση ότι 6 με 12 θα κλείνει με σε βάθος χρόνου και το υπόλοιπο νησί. Μπορεί να υπάρχουν διαφωνίες, να διαφωνεί για παράδειγμα ο κ. Καλούδης. Εντάξει. Ο κ. Καλούδης μπορεί να διαφωνήσει, αλλά η δημοκρατία απαιτεί κάποια πράγματα. Οι διαδικασίες προβλέπουν λοιπόν τη σύμφωνη γνώμη, ήδη στην καταρχήν δήλωση του αστυνομικού διευθυντή και μια σειρά από άλλες διαδικασίες, οι οποίες θα αποτυπωθούν. Ήδη η υπηρεσία της επεξεργάζεται, θα πάνε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Δημοτικό Συμβούλιο, κανονιστική διάταξη και μπαίνει σε λειτουργία το 6 με 12 κλειστό το λιμάνι.
Για τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας θέλει να κάνει τη βόλτα του από το λιμάνι, το ποδαρόδρομος, η ανάπτυξη των διαδρομών που είναι πολύ ωραίες, είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Σήμερα άνοιξαν οι οικονομικές προσφορές, σήμερα δεν είναι, οι οικονομικές προσφορές για το έργο αποκατάστασης του Λιμπένου ΣΚΟ. Με τις διαδικασίες που υπάρχουν, καλά το προσδιορίσες ότι περί τα τέλη του Αυγούστου θα έχουμε ανάδοχο, με προσυμβατικούς κλπ. Και υπολογίζω ότι τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα εγκατασταθεί ο ανάδοχος και θα αρχίσει οι εργασίες. Από το έξω λιμάνι καταρχήν, διότι εντάξει, μέσα δεν ξέρω θα μπουν τώρα. Άρα, κλείνω με το γραφτή Κουντουριώτου για να το συνειδητοποιούμε όλοι, μα όλοι, και εντός και εκτός αιθούσης. Ένα άλλο θέμα που μπήκε από τον συνάδελφο τον κύριο Κανταζή, είναι μια επιστολή που έστειλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με εξέπληξε. Με εξέπληξε ο εκπρόσωπος του Κινάλ να διολυσταίνει σε τέτοιο λαϊκισμό. Κίνημα αλλαγής. Τι λέει η πρόταση? Έχουμε μια εξαίρετη και ιστορική φυσιογνωμία της ΚΟ, η οποία για διάφορους λόγους, σε μια προχωρημένη ηλικία, δεν είναι στην ΚΟ τώρα, είναι φιλοξενούμενη κάπου. Αυτή η ελεημοσύνη προς αυτή τη γυναίκα είναι ότι το χειρότερο μπορώ να κάνω εγώ ως δήμαρχος. Και δεν θα το κάνω. Το να πω στο Μανώλη τον Ζερβό ή στον Κώστα τον Καραθωμά πόσα παίρνεις αποζημίωση, 150 ευρώ, δώσε 5 ευρώ δίκαιη ελεημοσύνη να μαζεύουμε ρεφενέ λεφτά για να δίνουμε στην Καραμπεσίνη. Αυτός ο λαϊκισμός σε αυτήν εδώ την αίθουσα δεν έχει καμία σχέση και καμία θέση. Αντιθέτως, με απόφαση του ΔΟΠΑΒΣ, το κατέτος υλοποιούμενο αντάμωμα παραδοσιακών και ιστορικών χωρών και λαϊκών χωρών, από φέτος, με σύμφωνη γνώμη της κυρίας Καραμπεσίνη με την οποία μιλήσαμε, θα φέρει το όνομά της για να μένει στο Δινεκές.